Και στο παρελθόν να συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία με τον Πάνο Κοκκινόπουλο. Στη δέκατη εντολή πάλι ναι. συνεργαστεί στον κακό. Στη δέκατη εντολή. Όλοι λίγο πολύ. Οι άντρες λίγο πολύ το κακό κάνουν. Τώρα παίζω τον καλό βέβαια. Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο το οποίο θα βγει στις επόμενες εβδομάδες. Είναι για μια εξαφάνιση μιας κοπέλας. Και εγώ παίζω τον πατριώτης και με κατηγορούν ότι εγώ έχω σκοτώσει το παιδί ουσιαστικά. Είναι θετικός δηλαδή ο χαρακτήρας. Αλλά στο παρελθόν έχω παίξει. Το θυμάμαι. Έχω σφάξει κόσμο, έχω κάνει σούπες, έχω ταΐσει σούπες. Το χθεσινό βραδινό επεισόδιο ήταν συγκλονιστικό. Και πολύ ωραίο. Πάνηκε και στα νούμερα τηλεθέασης. Το είδα κι εγώ. Νίκο. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος είναι πολύ ωραίος σκηνοθέτης. Μεταξύ μας ηθοποιοί λέμε το εξής. Ότι αν θες να δείξεις ότι είσαι καλός ηθοποιός, κάνε ένα επεισόδιο με τον Κοκκινόπουλο. Γιατί είναι μια μικρού μήκους ουσιαστικά το κάθε επεισόδιο. Με αρχή, μέση και τέλος. Και δείξε τι μπορείς να κάνεις. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Αλλά είναι πολύ ωραία όλη η διαδικασία. Ξεκινάμε και κάνουμε 4-5 μέρες πρόβα. Ξέρεις πολύ καλά όταν θα πας στο γύρισμα πώς θα παίξεις τις σκηνές σου. Είναι προαποφασισμένα όλα. Δεν ψάχνεις τίποτα εκεί. Τα γυρίσματα είναι εξαιρετικά. Το συνεργείο του είναι φοβερή. Σε κάποιο κομικό ρόλο μπορείς να δεις τον εαυτό σου.